Άρα Χριστούγεννα έκαναν και στην Κρήτη παραγωγή που έμειναν εκτός επιδότησης ή τα χρήματα που τελικά είδαν στους λογαριασμούς τους να πιστώνονται ήταν μειωμένα ακόμη και σε ποσοστά που έφτασαν το 90%. Η πραγματικότητα δεν δύναται να αλλάξει για ένα μεγάλο μέρος αυτών, τουλάχιστον άμεσα, καθώς η πληρωμή στις περιπτώσεις που θα υλοποιηθεί θα γίνει κατόπιν ένστασης που θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Η εικόνα από την πληρωμή του Οκτωβρίου όσο αφορά τους καθόλου απλήρωτους έχει διορθωθεί κατά ένα 75%. Ένα 25% έχουν μείνει τελείως απλήρωτοι. Βλέπουμε όμως ότι προκύψανε νέα θέματα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς που λέγεται ΑΤΑΚ, που αυτό το ιδιοκτησιακό καθεστώς μας έφερε στο προσκήνιο νέους παραγωγούς, νέα αφημή, που αυτά τα αφημή τα βλέπουμε με κουτσουρεμένες επιδοτήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε παραγωγούς που έχουν χάσει το 90% της επιδότησής τους, το 50% και το 10% από το ιδιοκτησιακό καθεστώς που λέγεται ατάξη από διασταυρωτικούς ελέγχους. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, ήδη στην Ένωση επεξεργάζονται τα στοιχεία προκειμένου στη φάση που θα μπορέσουν να γίνουν οι τροποποιήσεις, αυτές να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις οι παραγωγοί τελικά να λάβουν τις επιδοτήσεις που τσεκουρώθηκαν ή δεν μπήκαν καθόλου λόγω των διασταυρωτικών ελέγχων που έγιναν. Όσοι παραγωγοί είδανε μειώσεις ή όσοι παραγωγοί δεν είδανε καθόλου να μπαίνει η αγροτική τους επιδότηση, έχουμε ένα μήνα περιθώριο για να κάνουμε κάποιες διορθώσεις, όσες αυτές φυσικά γίνονται. Γιατί διαπιστώνουμε ότι θα υπάρξουν και κάποιες διορθώσεις που δεν θα μπορούν να θεραπευτούν. Σημαντικά προβλήματα, όπως επισημάνθηκε, σε αριθμό που ξεπερνάει στη χώρα τους 20.000 παραγωγούς, υπάρχουν και με τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και οφειλές. 20.000 παραγωγοί δεν πληρωθήκανε και έχουν και αχρεωστήτως καταβληθέντα και έχουν μείνει εκτός από διάφορους κωδικούς, όπως είναι ο κωδικός της αγρανάπαυσης, και έχουμε και πάρα πολλούς παραγωγούς που αφορά το ΑΤΑΚ, δηλαδή διάφορες διασταυρώσεις του ΑΤΑΚ, που είναι και αυτοί πάρα πολλοί και είναι και σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι ήταν στην πληρωμή Οκτωβρίου. Την ίδια απογοήτευση βιώνουν, όπως εξήγησε ο κ. Χιλετζάκης, και η παραγωγή για το πρασίνισμα σε ό,τι αφορά τη Νατούρα. Όσοι παραγωγοί δεν πληρωθήκανε με Νατούρα καλλιέργειες, αυτή η παραγωγή πληρωθήκανε μόνο τη βασική ενίσχυση και ένα μέρος της εξισωτικής, το κομμάτι του πρασινίσματος δεν πληρώθηκε καθόλου.